Πάμε τώρα στο μεγάλο και εκτεταμένο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ρηγματώσεις επί της Εθνικής Οδού. Η Μέρη Καριωτάκη είναι στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο αυτό. Μέρη, καλησπέρα. Το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι γεωλογικό ή αν οι ρηγματώσεις αυτές οφείλονται σε κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τον πιο γερασμένο δρόμο του νησιού. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε εκ πρώτης όψεως εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά κάπως έτσι το περιγράφουν το φαινόμενο και έμπειροι στατισοδοποιίας, αλλά και διερχόμενοι οδηγοί, όπως και οι κάτοικοι της περιοχής. Πάντως, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, όση ώρα εσύ μας περιγράφεις και μας δίνεις τις πληροφορίες και τα στοιχεία, είναι σημερινές. Είναι η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα της Crete TV σήμερα. Ακριβώς. Και είναι η κάμερα της Crete TV έχει βρεθεί όλο αυτό το διάστημα στο σημείο, στην κακιά στροφή, όπως την ονομάζουν, τη στροφή λίγο πριν από τη Λιγαριά, οι κάτοικοι της περιοχής. Και έχουμε εικόνες, βλέποντας από τη μία μέρα στην άλλη, Κατερίνα, οι ρηγματώσεις μεγαλώνουν. Και μάλιστα, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια παρέμβαση από πλευράς των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Επιφανειακή όμως και προσωρινή. Έτσι, η παρέμβαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν ήρθε για να δώσει μόνιμη λύση, αλλά εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων, όπως βλέπουμε και στις εικόνες. Κατερίνα, όμως, οι τεχνικές υπηρεσίες μας είχαν πει ότι αυτή η προσωρινή, ας το πούμε, λύση, μια πρώτη λύση, δίνεται με σκοπό να μην περάσει το νερό σε περίπτωση βροχής στο κεντρικό σώμα του δρόμου, της οδοποιίας. Ωστόσο, εδώ πριν καν βρέξει άνοιξε έτσι ο δρόμος. Εάν δηλαδή αρχίσει και βροχές, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, πιστεύω, και δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Ακριβώς. Είναι στις 31 δεκάτου και η εικόνα στις 6 ενδεκάτου. Σήμερα δηλαδή. Α, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βέβαια. Βέβαια. Και ξαναλέμε ότι είναι με συνθήκες εξαιρετικές. Ο καιρός δεν έχει σε καμία περίπτωση βοηθήσει στο να ανοίξουν αυτά. Συνεπώς, ανοίγει ο δρόμος για κάποιο λόγο. Τώρα, είναι θέμα γεωλογικό, είναι θέμα κατασκευαστικό. Νομίζω οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας πρέπει να μας απαντήσουν. Όπως πολύ καλά ξέρεις, έχουμε τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να έχουμε μια μελέτη. Θα γίνουν γεωτρήσεις στην περιοχή για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Και όπως ακριβώς έγινε και στα προηγούμενα σημεία, γιατί σε τέσσερα σημεία, αυτό είναι το τέταρτο σημείο που υπάρχει στον βορειοδικό άξονα της Κρήτης, διαπιστώθηκαν σημαντικά γεγονότα, σημαντικές ρηγματώσεις. Πρόκειται για δύο περιστατικά στη Σούδα, εκεί κοντά στον κόβο της Σούδα, στα Χανιά, και μία περίπτωση στο Ρέθυμνο. Έχουν και εκεί παρέμβει τεχνικές υπηρεσίες, έχουν γίνει και οι γεωτρήσεις, γίνονται μελέτες για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα εδώ περιμένουμε να δούμε τι λένε οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας σχετικά με αυτό το θέμα. Πάντως δεν μοιάζουν πολύ όμορφα τα πράγματα. Κάτι έχει συμβεί εκεί, κάτι γίνεται και ας ελπίσουμε ότι αυτό το κάτι δεν είναι κάτι άσχημο για το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, που είναι η κεντρική οδική αρτήρια. Θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Και βεβαίως αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι να μην γίνει τίποτα με τους ανθρώπους, με τους κατοίκους της περιοχής. Είναι ένα από τα σημεία τα οποία έχουν πάρα πολύ προσέλευση. Είναι σε κεντρικό σημείο, σε κομβικό σημείο. Και δεν είναι και τυχαίο, Μέρη, ότι και επαγγελματίες οδηγοί που περνούν συχνά από το σημείο, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, επισημαίνουν αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα όμως. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει άμεσων απαντήσεων και κυρίως αντιμετώπισης. Διότι στα λόγια είμαστε καλοί, αλλά θέλουμε να δούμε και πράξεις. Είναι ο μοναδικός δρόμος που έχουμε, αυτό το δρόμο έχουμε. Πρέπει κάτι να γίνει έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς όσο το δυνατόν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς σε ένα τέτοιο δρόμο, αφώτιστο, με φοβερές κακοτεχνίες και με όλα τα υπόλοιπα που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον μέχρι προσφάτως δεν είχαμε αυτού του είδους το θέμα. Mm-hmm. Τώρα έχουμε και ρογμές και ρηγματώσεις. Λοιπόν, πρόβλημα στο ΒΟΑΚ, πρόβλημα όμως και σε έναν άλλο δρόμο. Νευραλγικότατο σημείο και αυτό σε ό,τι αφορά την πόλη του Ηρακλείου. Μιλάμε για τη 1821. Κάτι μου λέει ότι στο Ηράκλειο γενικότερα έχουμε πρόβλημα με τα υλικά. Κάτι δεν πάει καλά με τα υλικά. Αυτές οι εικόνες που βλέπουν οι τηλεθεατές μας αυτή την ώρα είναι εικόνες από τα έργα που γίνονται στη 1821 στα πλαίσια της ανάπλασης, η οποία βεβαίως ανάπλαση έχει σταματήσει, όπως πολύ καλά ξέρεις. Υπάρχει έκτοτος ένας ο εργολάβος. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει να εποπτεύει όλα τα έργα. Είναι όμως τα έργα που γίνονται πριν από τη κύρια ανάπλαση. Είναι πρόδρομες εργασίες από άλλες υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το ΔΔΕ, για το ρεύμα δηλαδή. Μιλάμε για τα υπόγεια δίκτυα του. Είναι εργασίες που γίνονται στο σημείο, ωστόσο όπως επίσης παρατηρούν άνθρωποι που διέρχονται από το σημείο και έχουν γνώση, είναι έμπειροι στα της οδοποιίας, μάλλον κάτι δεν πάει καλά με τα υλικά.
όπως μας λένε, είναι υλικά β' διαλογής, τελείως δεύτερα. Και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε αυτό το σημείο, διότι η Δημοτική Αρχή πληρώνει τον ανάδοχο για πρώτης διαλογής υλικά. Mm-hmm. Αυτά πληρώνουμε. Όπως μας είπαν διερχόμενοι από εκεί και όπως κυρίως είπαν στην εφημερίδα Νέα Κρήτη που ανέδειξε το θέμα, υπάρχουν ελάχιστες μικρές ποσότητες από υλικά πρώτης διαλογής και στην πλειοψηφία τους η άμμος, το χαλίκι είναι υλικά δεύτερης διαλογής τα οποία αναμειγνύονται. Ωστόσο, το θέμα των υλικών δεν είναι το μοναδικό μεμπτό, αν μου επιτρέπετε, σε αυτή την ιστορία. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν, οι έμπειροι σε αυτό το κομμάτι, μας λένε ότι δεν είναι και συμπυκνωμένο το υλικό που πέφτει στους δρόμους, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα στην πορεία. Δηλαδή, μπορούμε από τώρα, Κατερίνα, αν θέλουμε να διακομωδήσουμε την ιστορία, να πούμε πότε θα έχουμε το πρώτο σαμαράκι στη 1821, πριν καν προλάβει να την πατήσει ένα πόδι, ένας άνθρωπος. Θα έχουμε το πρώτο σαμαράκι, διότι στο 99% θα έπρεπε να είναι η συμπύκνωση του υλικού σύμφωνα mm-hmm. με τους κανόνες της οδοποιίας. Σε άλλη περίπτωση δημιουργείται πλαστικότητα στο οδόστρωμα, κάτι που όπως φαίνεται συμβαίνει αυτή την ώρα στη 1821. Πάντως οι φωτογραφίες αυτές οι οποίες αρχικά ήρθαν στην εφημερίδα Νέα Κρήτη που τις δημοσίευσε φυσικά ήρθαν από ανθρώπους του τεχνικού κόσμου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση δηλαδή και έτυχε να περνούν από το επίμαχο σημείο. Και κινητοποιήθηκαν βλέποντας την όλη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, στείλαμε κι εμείς κάμερα για να φυσικά διαπιστώσουμε το προφανές ότι υπάρχει θέμα. Και όντως αυτό προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι αυτός ο οποίος παρακολουθεί βασικά, την εξέλιξη του έργου. Κάποιος παρακολουθεί αυτό το έργο. Το παρακολουθεί κάποιος αυτό το έργο. Βλέπουμε τι γίνεται. Αν αρχίσουν οι καθιζήσεις στο οδόστρωμα, τι θα πούμε, ότι φταίει ο καιρός που ήταν κακός στην περίοδο εκείνη. Μάλιστα. Λοιπόν, Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.